Καλημέρα και από μένα. Όταν είδα το θέμα, ήταν μια έκπληξη ευχάριστη για μένα, γιατί θα έλεγα ότι έχω μια ιδιοληψία με την νυκτουρία και την νυκτερινή πολυουρία, και όσοι από εσάς ήσασταν σε προηγούμενα σχολεία εδώ, θα θυμάστε ότι σε πολλά περιστατικά που παρουσιάζομαι, βάζομαι πάντα θέματα που έχουν στοιχεία νυκτερινής πολυουρίας. Αυτή την εποχή πλέον ζούμε στον αστερισμό της νυκτουρίας. Για κάποιο λόγο περνάμε, δεν ξέρω, μια φάση που υπάρχει έτσι μεγάλη στροφή και ενδιαφέρον. Τα δύο τελευταία τεύχη και στο International Urology και στο Neurourology έχουν reviews επάνω στην νυκτουρία. Θα προσπαθήσω στην επόμενη μισή ώρα να συνδέσω την ούρηση με τον ύπνο. Αρχικά, επειδή ακούσαν και κάποιες ερωτήσεις, να πούμε κάποια πράγματα για κάποιους ορισμούς, οι οποίοι είναι μάλλον χρήσιμοι. Νυκτουρία είναι η αφύπνιση μία ή περισσότερες φορές στη διάρκεια της νύχτας. Το νύχτα όμως είναι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί για κάποιον που δουλεύει νύχτα και κοιμάται την ημέρα, γι' αυτόν η νύχτα είναι η ημέρα. Άρα θεωρείται αυτό που έχει σαν ύπνο το συγκεκριμένο άτομο. Το άλλο που είναι επίσης βασικό είναι ότι πρέπει να προηγείται και να ακολουθεί ύπνος. Έτσι, γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε ερωτήσεις στους ασθενείς, τις πιο πολλές φορές μας λένε πριν πάνε για να κοιμηθούν, το θεωρούν ότι είναι πρόβλημα της νυκτουρίας. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες. Επίσης, άκουσα, έγινε κάποια συζήτηση πώς μπορούμε να διαγνώσουμε διάφορα πράγματα σε θέματα ύπνου και ούρησης. Έχουν περιγραφεί αρκετοί δείκτες που βασικά προσπαθούν να κάνουν μια διάγνωση εάν οφείλεται σε ψυχογενείς λόγους η νυκτουρία, και όταν είναι ψυχογενής μια αϊπνία, η οποία αϊπνία έχει ένα πολύ μεγάλο από πίσω κομμάτι αιτιών, ή αν είναι κάτι άλλο. Έτσι υπάρχει αυτός ο δείκτης της νυκτουρίας, που ουσιαστικά είναι ο νυκτερινός όγκος των ούρων που διαιρείται με τη λειτουργική χωρητικότητα. Αν από αυτή εδώ βγαίνει ένας δείκτης που είναι ο προβλεπόμενος αριθμών ουρήσεων, που είναι ο δείκτης νυκτουρίας μείον 1, και στη συνέχεια, αν κανείς κάνει κάποιους υπολογισμούς και από τον πραγματικό αριθμό ουρήσεων αφαιρέσει τον προβλεπόμενο, και αυτός είναι παραπάνω από το 0, τότε κανείς σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες αιτίες νυκτουρίας που δεν οφείλονται καθαρά στην ούρηση. Ποια είναι τώρα τα αίτια της νυκτουρίας? Τα αίτια της νυκτουρίας σίγουρα μπορεί να είναι προβλήματα από το κατώτερο ουροπητικό, όπως μια υπεδραστήρια κίστη, ένα υποκυστικό κόλλημα ή μια μικρή χωρητικότητα της κίστης, αλλά μπορεί να είναι και μια νυκτερινή πολυουρία. Είναι σίγουρα μια πολυπαραγωγική κατάσταση και μπαίνει μέσα, είπαμε, η νυκτερινή πολυουρία, δυσλειτουργία στην αποθήκευση των ούρων, αλλά και οι διαταραχές του ύπνου, που επίσης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Η νυκτερινή πολυουρία μπορεί να είναι και αποτέλεσμα, βέβαια, ολικής πολυουρίας. Μπορεί να έχουμε απλά μια ελαττωμένη ποσότητα ούρων κατά την ούρηση, άρα υπάρχουν συμπτώματα αποθήκευσης, αλλά μπορεί να υπάρχει και συνδυασμός όλων αυτών των καταστάσεων. Οι ασθενείς, σε ασθενείς με νυκτουρία, το πιο συχνό ουροδυναμικό έβριμα είναι στις μεν γυναίκες επιτακτική ακράτεια, σε ποσοστό 26%, στους δε άνδρες επιτακτικότητα σε ποσοστό, μάλλον επιτακτικότητα που οφείλεται σε υπεδραστήριο εξουστήρα, στο 64% των περιπτώσεων. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες διαμαρτύρονται για επιτακτικότητα, ενώ οι άντρες όταν έρχονται για συμπτώματα απόφραξης.
Όταν χρησιμοποιήσουμε διαγράμματα όρισης, αυτά έδειξαν ότι στο 55%, είναι πολύ μεγάλο νούμερο, είχαν νυχτερινή πολυουρία, η οποία ήταν σταθέστατα πιο συχνή από την ομάδα ελέγχου. Πιστεύω ότι η ουσία είναι εδώ. Εκτές κάποιες ερωτήσεις που γινόσατε, είδα ότι οι ημερολόγοι όρισης ελάχιστοι από εμάς χρησιμοποιούμε. Πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε ημερολόγια όρισης? Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί εκτές κάποιες ερωτήσεις, εγώ δεν πιστεύω το κατάλαβα καλά, στο περιστατικό που γινόσατε ερωτήσεις, είδα ότι οι ημερολόγοι όρισης δεν φτάσαν πολύ αυτοί που θα έδιναν στον ασθενή. Θεωρώ ότι το ημερολόγιο ούρησης είναι το α και το ω για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα εργαλείο κλειδί, από το οποίο μπορούμε να δούμε πραγματικά εάν είμαστε μπροστά σε μια νυχτερινή πολυουρία ή όχι. Και αυτό βέβαια αλλάζει τη διαγνωστική μας προσέγγιση τελείως. Αν δούμε το τι καθορίζει τη συχνότητα των ουρήσεων, αυτό που την καθορίζει τι είναι? Πρώτα, ο ρυθμός παραγωγής των ούρων, η διούρηση δηλαδή. Δεύτερον, η αποθηκευτική ικανότητα της κύστης. Τι μπορεί να αποθηκεύσει η κύστη. Μετά, πώς λειτουργεί το απαγωγό κομμάτι της νεύρωσης. Πώς αντιλαμβάνεται η κύστη την κατάσταση, πώς δέχεται τα διάφορα ερεθίσματα. Και τέλος, το επίπεδο διέργεσης και ανταπόκρισης του οργανισμού. Εκεί έχει σημασία κανείς πόσο βαριά κοιμάται, έτσι, και πόσο πιο από τα δύο στοιχεία θα υπερασχίσει κάποια στιγμή. Η πολυουρία γενικά καθορίζεται αν έχουμε πάνω από 3 λίτρα την ημέρα παραγωγή ούρων. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, τέλος πάντων είναι 40 ml το βάρος σώματος, δηλαδή δεν είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους το ποσό των ούρων που παράγουμε το 24ωρο. Η φυσιολογική πρόσληψη είναι στα επίπεδα που βλέπουμε εδώ, 100 ml την ώρα. Η πολυουρία μπορεί να είναι είτε μια ολική πολυουρία, δηλαδή στη διάρκεια όλης της ημέρας να είναι καταναμημένη αυτή η παραγωγή των ούρων. Μπορεί να είναι ημερήσια, δηλαδή την ημέρα να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή ούρων. Ή νυχτερινή πολυουρία, δηλαδή στη διάρκεια της νύχτας να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή ούρων. Βλέπουμε εδώ έναν πολύ μεγάλο κατάλογο για το τι μπορεί να προκαλέσει την πολυουρία. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο κομμάτι, στο οποίο φεύγει μερικές φορές σαφέστατα από τα όρια του ουρολόγου, αλλά εμείς πρέπει να το έχουμε και να το αναγνωρίζουμε. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε ένα ασθενή που έχει πολυουρία. Υπάρχουν από το ενδοκρινολογικό σύστημα λόγοι, από το νεφρικό φυσικά, οι ιατρογενείς, το αλκοόλ παίζει ρόλο, υπάρχουν μεταβολικά σύνδρομα που προκαλούν προβλήματα και ψυχογενείς αιτίες. Και ο ομοιοστατικός έλεγχος, έτσι που είναι αρκετά πολύπλοκος, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, με διάφορους παράγοντες. Παίζουν ρόλο σαφέστατα η βαζοπρεσίνη, παίζει ρόλο η παραγωγή της αντιρρητικής ορμόνης. Είναι αρκετά πολύπλοκο το σύστημα, το οποίο καθορίζει την ομοιόσταση και ο οργανισμός βέβαια έχει την τάση πάντοτε να βρίσκεται στις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας και προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει την ομοιόσταση. Το βασικό που πρέπει να έχουμε και να γνωρίζουμε είναι πότε μιλάμε για νυχτερινή πολυουρία. Η ηλικία έχει σχέση. Έχει σημαντική σχέση, δηλαδή είναι φτιαγμένος έτσι ο οργανισμός μας που καθώς γερνάμε, ουσιαστικά επιτρέπεται να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή ούρων στη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι λίγο, το έχουμε αποφασίσει, έχουμε βάλει αυτά τα όρια χωρίς να είναι απόλυτα. Δηλαδή το ότι κάτω των 65 επιτρέπεται κανείς να βγάλει το 1 πέμπτο, δηλαδή το 20% των συνολικών ούρων του 24ωρου και όταν είμαστε πάνω από 65 να βγάζει το 1 τρίτο, το 33%,
υπάρχει μια γραμμική σχέση ουσιαστικά. Καθώς μεγαλώνουμε, δηλαδή ένας ο οποίος είναι 50, το 1/5 μπορεί να βγάλει και λίγο παραπάνω από το 1/5. Πλέον όμως έχουμε καταλήξει ουσιαστικά, έχουμε βάλει αυτά τα όρια για να έχουμε έναν μπούσουλα, ότι μιλάμε για νυχτερινή πολυουρία εάν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Πόσοι από εσάς υπολογίζετε την νυχτερινή πολυουρία βάσει ενός ημερολογίου ούρησης? Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, έτσι, που μας διαφεύγει. Και μερικές φορές βαριόμαστε να κάνουμε λίγο εκεί τον υπολογισμό και λέμε δεν πειράζει, ας περάσει έτσι. Τι είναι αυτό που προκαλεί την νυχτερινή πολυουρία? Πρώτα απ' όλα, η παγίδευση υγρών στο τρίτο χώρο, η οποία μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους. Υπάρχει μια πλειάδα λόγων, όπως βλέπουμε. Είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη υποαλμπουμινεμίας, η καρδιακή ανεπάρκεια, έτσι, το άτριμο νάτρο πετάει, το πεπτίδιο του νατρίου που υπάρχει στον δεξιό, στη δεξιά κοιλία, στο δεξιό κόλπο, αυτόνομη νευροπάθεια, το νεφρωσικό σύνδρομο, η φλεβική στάση, κακή διατροφή, όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν νυχτερινή πολυουρία. Η απώλεια του ρυθμού ρυθμού, η οποία είναι αρκετές φορές ένα σημαντικό πρόβλημα, και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει διαταραχή της συμπαραγωγής της βασοπρεσίνης, που από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η αποφρακτική άπνοια. Νομίζω, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει ασθενείς μου εάν ροχαλίζουν, που έχουν νυχτουρία, να τους έχω ρωτήσει εάν ροχαλίζουν και όλη αυτή την ιστορία. Εσείς ρωτάτε τους ασθενείς σας εάν ροχαλίζουν? Γιατί φαίνεται ότι σαφώς μπορεί να υπάρχει ή να έχει μια ξαφνική έναξη, τέλος πάντων, του ροχαλιτού. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, είναι πολλοί οι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την αποφρακτική άπνοια, και είναι πιο συχνό σε ασθενείς που είναι παχύσαρκοι, έχουν ακρομεγαλία, άσμα, υπέρταση κτλ. Η νεφρική σωληνική δυσλειτουργία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες κινδύνου, οικογενείς και τα υπόλοιπα, οι οποίοι μπορούν να έχουν προκαλέσει διαταραχή στην νεφρική λειτουργία. Η νυχτουρία είναι συχνή στους συγκεκριμένους ασθενείς, κάτι που ενοχλεί και τους ίδιους, αλλά και αυτούς που τους φροντίζουν. Σχετίζεται με προβλήματα αποθήκευσης, που αυτά είναι αποτέλεσμα ενός υπεδαστήριου εξωστήρα, ή είναι αποτέλεσμα μιας νυχτερινής πολυουρίας, η οποία είναι απώλεια, είναι αιτία του διαταραχής του κυρκάδιου ρυθμού, που αυτό μπορεί να οφείλεται στην μεγάλη ηλικία. Ξέρουμε ότι ασθενείς με διαταραχές στην αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου έχουν αυξημένη αποβολή νατρίου. Υπάρχει μια αυξημένη οσμωτική αποβολή ούρων που συνδυάζεται με αυξημένο όγκο νυχτερινών ούρων. Μπορεί όμως να έχουμε νυχτουρία χωρίς πολυουρία, δηλαδή κανονική κλασική νυχτουρία. Εκεί θα έχουμε μια παθολογία από το κατώτερο ροπητικό, δηλαδή διαταραχές αποθήκευσης. Μπορούμε να έχουμε διαταραχές ύπνου, αλλά είναι και άλλες αιτίες που προκαλούν, διάφορες νευρολογικές καταστάσεις, η παχυσαρκία. Ας πούμε, στην Πάρκινσον, η νυχτουρία, όταν εμφανίζεται, είναι σημαντική και ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζεται καλά με κανένα φάρμακο. Και βέβαια, κανείς δεν παίρνει κάποια φάρμακα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αϊπνία. Υπάρχουν καταστάσεις, έχει βρεθεί ότι υπάρχουν καταστάσεις που συνδυάζονται με την νυχτουρία. Πρώτα απ' όλα η ηλικία. Επίσης, έχει φανεί ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάλογα με την εθνικότητα και τη φυλή. Διάφορα ιατρικά προβλήματα. Ψυχολογικοί παράγοντες. Επηρεάζεται η ποιότητα ζωής. Και πάνω απ' όλα φαίνεται ότι η νυχτουρία συνδυάζεται και με αυξημένη θυσιμότητα. Άρα είναι
πολύ ουσιαστικό. Άρα είναι κάτι που πρέπει να προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, σε πολλές από αυτές τις καταστάσεις, η σχέση αίτιου και αιτιατού δεν είναι σαφής. Εκείνο που έχει βρεθεί αρκετά καλά με αρκετές μελέτες και μια μελέτη αρκετά καλή είναι αυτή που αναφέρω εδώ, είναι ότι υπάρχει σαφέστατα, το ξέραμε, συσχέτιση της άπνοιας με τη σεξουαλική λειτουργία, αλλά και με την νυκτουρία. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ βασικό όταν έχουμε μια νυκτουρία να προσπαθούμε αυτομάτως να δούμε αν είναι μια νυκτουρία με ή χωρίς πολυουρία. Και βλέπουμε εκεί τις αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν νυκτουρία χωρίς πολυουρία και εδώ καταστάσεις που προκαλούν την νυκτερινή πολυουρία. Τα συμπτώματα του ακτόδερο ουροπητικό είναι αρκετά συχνά στους ηλικιωμένους και από ό,τι φαίνεται η νυκτουρία είναι το τρίτο πιο ενοχλητικό σύμπτωμα. Η δε νυκτουρία στους 80-άριδες φτάνει περίπου το 80%. Βέβαια, είναι μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες διαταραχής του ύπνου η νυκτουρία. Συνδυάζεται με αυξημένη ενόχληση, συμπτώματα κατάθλιψης. Οι περισσότερες φορές αφύπνιση φαίνεται ότι είναι αυτές που ενοχλούν. Δηλαδή, η μία φορά φαίνεται ότι ενοχλεί λιγότερο. Αρχίζει στα διάφορα αιτηματολόγια ποιότητα ζωής να φαίνεται ότι επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής των ασθενών όταν έχουν πάνω από μία φορά, δηλαδή δύο και πάνω. Οι βασικές αιτίες της νυκτουρίας, όπως είπαμε, είναι η νυκτερινή πολυουρία, η ελαττωμένη χωρητικότητα της κύστης ή και ολική πολυουρία. Και πάντοτε αυτά μπορούμε εύκολα να τα διαγνώσουμε αναλύοντας ένα ημερολόγιο ούρησης. Φαίνεται ότι η νυκτουρία είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για θνησιμότητα και περισσότερο σε νέους άνδρες και γυναίκες από ό,τι στους ηλικιωμένους. Ο κίνδυνος φυσικά αυξάνει όσο αυξάνει ο αριθμός των νυκτερινών επεισοδίων ούρησης. Ο πιθανός μηχανισμός συσχέτισης είναι ότι η διαταραχή του ύπνου προκαλεί μια κάποια συνοσηρότητα που αυτή οδηγεί στα υπόλοιπα προβλήματα. Ξέρουμε επίσης ότι η νυκτουρία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και θανάτου και στους άνδρες που είναι κάτω από 60 υπάρχει τάση για στεφανιαία νόσου σε αυτούς που έχουν νυκτουρία. Ενώ στους μεγαλύτερους, πάνω από 60, εκεί μιλάμε πλέον για θνησιμότητα. Επηρεάζεται πάρα πολύ η ποιότητα ζωής και σε μια μελέτη, σαν κύριες αιτίες νυκτουρίας, βρέθηκε ότι ήταν 17% η ολική πολυουρία, 33% η νυκτερινή πολυουρία, ενώ προβλήματα από το κατώτερο ουροπητικό ήταν περίπου στο 16%. Σε μια αρκετά μεγάλη μελέτη με πολλούς ασθενείς, η νυκτερινή πολυουρία φάνηκε ότι ήταν παρούσα στους περισσότερους ασθενείς που είχαν νυκτουρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή συνυπάρχουσας θεραπείας για την υπερπλασία του προστάτη. Η νυκτουρία ήταν εκεί. Η νυκτερινή πολυουρία, αφού μια άλλη μελέτη, ήταν η συχνότερη αιτία νυκτουρίας στις γυναίκες και κυρίως ήταν η συχνότερη αιτία σε αυτές που ήταν πάνω από 60 ετών. Γενικά, αυτό το άρθρο καταλήγει ότι η νυκτερινή πολυουρία πρέπει να θεωρείται η βασική αιτία της νυκτουρίας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Είναι πολλές οι διεργασίες που προκαλούν την νυκτουρία και ανάμεσα στις διεργασίες αυτές
είναι οι αλλαγές στο ορροπητικό σύστημα που γίνονται με το πέρασμα της ηλικίας, είναι η επίδραση του ύπνου στην νεφρική λειτουργία, οι αλλαγές στον ύπνο, η χρήση διαφόρων φαρμάκων. Εκείνο που πρέπει να μένει είναι ότι παρόλο που είναι τόσο συχνό πράγμα η νυκτουρία, συνήθως το πιο συχνό αίτιο της νυκτουρίας είναι η νυκτερινή πολυουρία. Σε σχέση με άλλα συμπτώματα από το κατώτερο ορροπητικό, φάνηκε ότι η νυκτουρία είχε μια αυξημένη επίπτωση και φαίνεται ότι οι αλλαγές στον προστάτη δεν έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της νυκτουρίας. Ο ύπνος, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, είναι ένα δομικό στοιχείο της ζωής μας και είναι προαπαιτούμενο για να έχουμε καλή υγεία. Οι ενήλικες χρειάζονται γύρω σε 7-8 ώρες ύπνο, όπως ακούσαμε. Αν δεν έχουμε καλόν ύπνο, έχει φανεί ότι υπάρχει ελαττωμένη ικανότητα προγραμματισμού, πραγματοποίησης εργασιών, δεν μπορεί να κάνει εργασίες υψηλού πνευματικού επίπεδου. Η συστηματική έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε ημερήσνια, υπνηλία, κατάθλιψη και πτώση της άμυνας του οργανισμού, του ανοσοποιητικού, με αποτέλεσμα αρκετές έτσι άλλες καταστάσεις, πρόκληση συνοσιρότητας. Και η συνεχής έλλειψη ύπνου φαίνεται ότι σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα. Αυτά είχα να σας πω μέχρι στιγμής. Νομίζω έχουμε χρόνο για ερωτήσεις λίγο και είναι ένα θέμα αρκετά μεγάλο. Έχει πολλούς παράγοντες. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πλέον να έχουμε στο μυαλό μας ότι η νυκτουρία δεν είναι απλώς πάντα αποτέλεσμα έτσι, της υποκειστικής απόφραξης και μπορεί να μην έχει και καμία μα καμία σχέση, να είναι μια νυκτερινή πολυουρία που να οφείλεται σε τελείως άλλους παράγοντες και εμείς να κυνηγάμε φαντάσματα. Παρακαλώ, ναι. Νομίζω ότι ήσασταν πρώτοι. Θα ήθελα να ρωτήσω με ποιες παραμέτρους, με ποιον αλγόριθμο θα μπορούσα να πω στον ασθενή ο οποίος μου έρχεται και λέει «Γιατρέ, έχω νυκτορία». Με ποιες εξετάσεις πρέπει να ξεκινήσω ή να ολοκληρώσω τον έλεγχο για να το πω ότι έχει παθολογικό πρόβλημα και να τον συμβολέψω να πάει σε παθολόγο. Το βασικό είναι καταρχάς να γίνει το ημερολόγιο ούρησης. Μάλιστα, για να δει κανείς ότι έχει, αν έχει νυκτερινή πολυουρία ή όχι. Ναι, έτσι. Αν βγάζει πάνω. Αν δεν έχει νυκτερινή πολυουρία, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να δει κανείς για την νυκτερινή πολυουρία, κάνοντας σίγουρα ηλεκτρολίτες, έτσι, αντιδιουρητική ορμόνη και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή τον θέλεις κατευθείαν στον καρδιολόγο για να ψαχτεί το. Θα γίνει μια κλινική εξέταση να δει κανείς αν έχει ίδρυμα στα κάτω άκρα. Εάν είναι μια νυκτουρία η οποία δεν έχει νυκτερινή πολυουρία, πρέπει να αποκλείσουμε εμείς τα δικά μας. Έτσι. Και από εκεί και πέρα πρέπει να τα δικά μας με υπόλοιμα ουρμε. Αν ας πούμε έχει υπόλοιμα, καταρχάς είναι αυτός ο δείκτης που είπαμε, μάλιστα, ο οποίος βοηθάει να δει κανείς αν αυτή η νυχτερινή ούρηση είναι αυτό που περιμένεις ή όχι. Αν βγαίνει όχι από τους δείκτες αυτούς, τότε σκέφτεται κανείς ότι υπάρχει αϊπνία στη μέση. Δηλαδή ότι υπάρχει και κάποιος άλλος παράγοντας. Άρα πρέπει να συνοηθεί κανείς με πνευμονολόγο για να δει έτσι το πρόβλημα, αν συνυπάρχει κάποια κατάσταση που προκαλεί την αϊπνία ή κάποια φάρμακα. Άρα αποκλίνοντας την νυχτερινή πολυουρία ουσιαστικά. Εγώ πιστεύω ότι το βασικό είναι να αποκτήσει την νυχτερινή πολυουρία. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο. Γιατί οι περισσότεροι τότε θα οφείλονται στο ουροποιητικό. Ακριβώς. Πιο πιθανό, βέβαια. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει σε κάποιον που έχει νυχτερινή πολυουρία να υπάρχουν και στοιχεία δικά μας. Δηλαδή, πάντα θα κοιτάμε και τα δικά μας στοιχεία. Αλλά όταν υπάρχει νυχτερινή πολυουρία, προσπαθεί κανείς να βγάλει αυτό το κομμάτι. Και για να τελειώσω, η ανταπόκριση του ασθενούς στην θεραπεία, μόνο θεραπεία ή όχι, για την νυκτουρία, θεωρείται ότι θα είναι ο δείκτης αξιόπιστος στο να πεις ότι θεραπεύω σωστά. Δηλαδή το ότι δεν έχω άλλο παθολογικό αίτιο που προκαλεί την νυκτουρία.
ή δεν είναι τόσο εύκολο? Θεωρώ ότι μάλλον εξ αποκλεισμού πάει κανείς. Δηλαδή, ναι, αν ανταποκριθεί στη θεραπεία, ότι λες ότι ναι, μάλλον ήταν κάτι που μπόρεσα να αντιμετωπίσω εγώ καθαρά από το ουροποιητικό. Δεν ξέρω εσύ πώς το λέγεις. Θα μιλήσει και ο Απόστολος μετά για τη θεραπεία, οπότε μάλλον εκεί... Ναι, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Δύο πράγματα. Αρχικά η παρατήρηση ότι είναι τόσο υψηλά τα ποσοστά της νυχτερινής πολυουρίας είναι εντυπωσιακό. Και μάλιστα στην πρώτη, στη μελέτη στη Δανία ήταν 55%, σε μια δεύτερη που παρουσιάστηκε 17%. Το άλλο το οποίο σκέφτομαι είναι ότι στις... Συγγνώμη, εγώ ναι, πάντως οι περισσότεροι και άλλες μελέτες πάνε προς το πάνω από 50%. Πάνω από 50%. Ακόμα σχεδόν πιο. Ένα στα δύο υπάρχει στοιχείο νυχτερινής πολυουρίας. Το άλλο το οποίο σκέφτομαι και είδα ότι σαν αιτία, σαν πάθηση η οποία προκαλεί την αιτία της νυχτερινής πολυουρίας, δεν κατάλαβα ποιες είναι οι συχνότερες που μπορούν να προκαλούν. Σαν παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, ναι, αναφέρατε. Αλλά σαν παθήσεις, μάλλον δεν είναι σπάνιες στο συνολικό πληθυσμό για να αποδίδουν ένα τέτοιο ποσοστό νυχτερινής πολυουρίας. Νομίζω... Και ποιες είναι οι συχνότερες? Οι συχνότερες είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, λέει, και προβλήματα από το καρδιακιακό. Αυτές είναι, είναι οι πιο συχνές που προκαλούν και έπονται προβλήματα με στάση στα κάτω άκρα. Αυτά τα δύο είναι τα πιο συχνά. Αυτά τα δύο. Και μετά φυσικά μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα σιγά σιγά. Αλλά τα δύο πιο συχνά είναι αυτά. Εκείνο που έχει πολύ, βέβαια, σας λέω, μεγάλη σημασία είναι λίγο και η διατροφή. Έτσι, είναι ένα κομμάτι το οποίο επηρεάζει ιδιαίτερα. Που αυτό δεν είναι και εύκολο κανείς να το... Όσον αφορά την πρόσληψη υγρών ή καφεΐνης και λοιπά. Υγρών, καφεΐνης και όχι, και αν τρώει κανείς, αν ας πούμε έχει αλμπουμίνη, ακριβώς πρωτεΐνες, πολλές, όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ίσως, ξέρω αν τελειώσεις και εσύ την δική σου, για να έχουμε χρόνο, θα είναι πιο σφαιρικό